χρήση των πλαστικών στη γεωργία είναι ευρεία. Θερμοκήπια, εδαφοκάλυψη, σωληνώσεις, αρδευτικά, συσκευασίες φυτοπροστατευτικών και λιπασμάτων. Υπολογίζεται ότι μόλις 10% των πλαστικών στη γεωργία ανακυκλώνεται διεθνώς. Η Ελλάδα καλείται να σχεδιάσει συνολικό σύστημα για τα πλαστικά απόβλητα της γεωργίας. Σήμερα η κατάσταση στη χώρα μας με τα γεωργικά απόβλητα, τα οποία σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου ξεπερνούν το 30% του συνόλου των στερεών αποβλήτων, είναι αποκαρδιωτική. Και το ζήτημα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα, δηλαδή πώς όλο αυτό γίνεται μια συνισταμένη, τι μας δίνει ως μια βάση για να σχεδιάσουμε επόμενα βήματα και με τι χρονικό ορίζοντα. Όλοι πια, λιγότερο ή περισσότερο, δεχόμαστε και αντιμετωπίζουμε τις συνέπειες κλιματικής αλλαγής. Ο αγροτικός κλάδος θα έλεγα ότι είναι ο κατεξοχήν κλάδος ο οποίος επηρεάζεται άμεσα από τις επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής. So basically, plastics are not being recycled fully or efficiently, I should say. And most of them are leaking into the environment and only 2% potentially is being recycled back into the industry. Basically, environmental footprint, it's high. Everybody, you know, we're talking about carbon emissions, but also plastics have water footprint. Εμείς έχουμε σκοπό να προχωρήσουμε και σαν οργανισμός στην εκπόνηση προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης για τα γεωργικά πλαστικά στο σύνολό τους, στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού. It's not enough to speak about plastic. We have to talk now about waste. And the fact is that this plastic used to generate much more waste. Για μένα το σύστημα έχει τρεις βασικούς stakeholders. Είναι οι εταιρείες που τοποθετούν προϊόντα στην αγορά, είναι τα μαγαζιά λιανικής που τοποθετούν, που πουλάνε το προϊόν στον τελικό χρήστη και είναι ο τελικός χρήστης. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό που μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι σήμερα, τι είναι αυτό που μπορούμε να περιμένουμε. Σίγουρα περιμένουμε από όλους κάποια κοινά βήματα, περιμένουμε να γίνει ο διάλογος πιο έντονος. Σίγουρα πρέπει να βγούμε από την Αθήνα, να βγούμε και να πάμε και στις περιοχές όπου υπάρχει ο αγροτικός κόσμος και να ακούσουμε τη φωνή του και στις συλλογικότητές του.